Ο Mega News δείτε απόψε όλες τις εξελίξεις. Κλείδωσαν οι 6 εκλεκτοί του Δημοκρατικού Συναγερμού για τις ευρωεκλογές. Με ανατροπές και αρκετό παρασκήνιο σημαδεύτηκε η συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου. Έστειλε μήνυμα ενότητας και σύνθημα νίκης η Ανίτα Δημητρίου. Κατέθεσε και πρόταση για διεκδίκηση της Δημαρχίας Λάρνακας με τον Γιώργο Κάρουλα η Ανίτα Δημητρίου. Απέρριψε την πρόταση ο βουλευτής. Όλο το παρασκήνιο. Κρυφτούλη ευθυνών από κόμματα για τις τρευλώσεις στη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Απασφάλισε και ο τέος Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής, εκτοξεύοντας σπηρά προς Δημοκρατικό Κόμμα και Κυβέρνηση. Να αναδειχθεί εκ νέου το κυπριακό ζήτημα και να έχουμε μια βιώσιμη λύση στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ζήτησε από τον Άντονι Μπλίνκεν ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν σε ενίσχυση της συνεργασίας τους σε όλους τους τομείς. Εργατικό δυστύχημα σε λεωτρυφείο στην επαρχία Λεμεσού με θύμα τον 36χρονο Πέτρο Παπαδόπουλο. Καταπλακώθηκε από μηχάνημα συγκομιδής ελιών την ώρα που επιχειρούσε να το επιδιορθώσει. Ο Ισραηλινός στρατός σφυροκοπά και τη Ράφα με τον Νετανιάχου να δίνει εντολή για σχεδιασμό εκένωσης της πόλης από τους αμάχους. Ευρωπαϊκή Ένωση και Χαμάς προειδοποιούν για καταστροφικές συνέπειες με χιλιάδες νεκρούς. Κόκκινη γραμμή για την Αίγυπτο που ενισχύει τα άρματα μάχης στα σύνορά της με το Ισραήλ. Συσκέψεις επί συσκέψεων στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου αναφορικά με την αύξηση του 6% στα τιμολόγια του 2024. Παρά την παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας, η Αρχή δεν απέσυρε ακόμη το αίτημά της, ρίχνοντας την μπάλα στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου. Απόψε στις 8 και 10.